άλλη φορά. Με συνθήματα λυπιασμένη χέρι-χέρι και άλλοι κρατώντας σημαίες και πανό, άνθρωποι κάθε ηλικίας ξεχύθηκαν στους δρόμους της χώρας. Γέμισαν το κέντρο της Αθήνας και πραγματοποίησαν μεγαλειώδεις πορείες σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ρεπόρτερ μας Λάμπρος Χαβέλας και Λευτέρης Χουχάη έπιασαν συζήτηση με τον κόσμο και διαπίστωσαν ότι πολλοί που παλιότερα συνήθιζαν να κάθονται στον καναπέ τους τέτοιες μέρες, σηκώθηκαν και βγήκαν να διαδηλώσουν. Γιατί? Γιατί η σύνταξη των 750 ευρώ, άμα μας την κόψουν, θα πάμε για ζητιανιά μετά. Για να διαμαρτυρηθούμε και να δείξουμε την απογοήτευσή μας στο πολιτικό σύστημα. Ο κύριος Ηλίας στα 76 του ζει τις χειρότερες μέρες που θυμάται. Η σύνταξη που για την ώρα εισπράττει φτάνει για τα βασικά και ο φόβος μιας νέας περικοπής τον έβγαλε στους δρόμους. Μα και τις πενιχνές συντάξεις τις ψαλιδίζουν, τις κουρεύουν, που λένε, κούρεμα το λένε. Η ληστεία τη λένε κούρεμα. Αυτός είναι ο λόγος, ο κύριος, που όχι μονάχα σήμερα, αλλά πρέπει να αντιδράσει όλος ο κόσμος, γιατί αυτό που λένε κούρεμα δεν είναι κούρεμα, είναι συμφορά. Στους δρόμους για πρώτη φορά και πολλοί εργαζόμενοι. Η κυρία Ελένη και ο Δημήτρης πήραν την απόφαση της συμμετοχής για να συμβάλλουν, όπως μας είπαν, στην ανατροπή της κατάστασης. Ακούστε τους. Πάντα δημοκρατικά να βρεθεί μια λύση υπέρ των εργαζομένων. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Αγώνας και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Άνθρωποι κάθε ηλικίας δηλώνουν απογοητευμένοι, φοβισμένοι για το αύριο, αλλά και αποφασισμένοι να παλέψουν ώστε να ακουστούν οι αγωνίες τους.